Βλέπετε ότι δεν έχουμε ψηφιοποιηθεί πλήρως και έχω εκτυπωμένη την ομιλία μου. Και υπάρχει ένα λάπτοπ εδώ μπροστά, το οποίο, αν επιτρέπει η διοργάνωση, θα το κλείσω, οπότε την επόμενη θα πρέπει να την κάνω από iPad. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές. Νομίζω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να στηρίζονται, να ενισχύονται και να πυκνώνουν. Είχα τις 2-3 πρώτες εμπειρίες από συμμετοχή στα Συμβούλια Υπουργών στις Βρυξέλλες. Και εκεί διαπίστωσα ότι είμαστε ως χώρα πάρα πολύ πίσω. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι και χρέος δικό μας, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να οργανώσουμε συστηματικά τον διάλογο, τη διαβούλευση, για να αποκτήσουμε μία συμπαγή εθνική στρατηγική γύρω από τα ζητήματα ψηφιακής πολιτικής και τηλεπικοινωνιών, τα οποία βεβαίως με την εξέλιξη τεχνολογική διαπλέκονται μεταξύ τους. Και με αυτή την έννοια ακριβώς και η κυβέρνηση προχώρησε στη συγκρότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης. Ακούμε εδώ και χρόνια διαρκώς για την ψηφιακή επανάσταση. Και το ερώτημα είναι, εάν αυτή η επανάσταση, στον τρόπο που ζούμε, που εργαζόμαστε, στον τρόπο του επιχειρήν, στον τρόπο που συμμετέχουμε στα κοινά, επικοινωνούμε ή ψυχαγωγούμαστε, αν είναι μια επανάσταση στην οποία είμαστε σε θέση να τη βιώσουμε στο έπακρο. Είδαμε δυστυχώς ότι η χώρα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ στο δίκτυο ψηφιακής οικονομίας για το 2016. Αυτό βεβαίως είναι, αν το δει κανείς στατικά, αρνητικό. Αλλά αν δεν το δει στατικά, είναι ένα μήνυμα μεγάλων δυνατοτήτων. Και αυτό πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να αφορά άπαντες. Και την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους επιστημονικούς φορείς στα ερευνητικά κέντρα και τους φορείς της αγοράς, όλους όσοι έχουμε υποχρέωση να συμβάλλουμε, ο καθένας από τη δική του αφετηρία, και καθόλου κακό δεν είναι αυτό, στο να επιχειρήσει η χώρα να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το τομέα. Είμαστε δυστυχώς αρκετά πίσω στα θέματα της συνδεσιμότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο απασχολείται σε αυτό το τομέα, στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας, λιγότερο βέβαια πίσω στην χρήση του διαδικτύου. Είμαστε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο όσον αφορά την δημόσια διοίκηση. Εκεί μπορούν να γίνουν πάρα πολλά βήματα. Και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα, ούτως ώστε η δημόσια διοίκηση, αντί να κρατάει τα πράγματα προς τα πίσω, να βοηθάει την κοινωνία, την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να κάνουν όλοι μαζί βήματα μπροστά. Ένα παράδειγμα, μέχρι και πριν από λίγο καιρό, η έννοια του ανοιχτού λογισμικού ήταν σχεδόν άγνωστη στη δημόσια διοίκηση. Και με αποτέλεσμα να δαπανούνται πολλοί πόροι, οι οποίοι δεν αξιοποιούνταν για να προχωρήσουμε ως δημόσια διοίκηση, ως κοινωνία, ως πολιτεία προς τα μπροστά, αλλά για να αναπαράξουμε δυστυχώς το παρελθόν. Χτίζαμε λοιπόν ελλιπώς και αποσπασματικά. Αυτό είναι που πρέπει να σταματήσει. Αυτή είναι η γνώμη μας και νομίζω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό για να σχεδιάσουμε συγκροτημένα στη βάση μιας στρατηγικής, η οποία θα είναι συγκεκριμένη και η οποία θα έχει πάρα πολύ σαφείς στοχεύσεις. Γι' αυτό και συναισθήθη η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής. Υπήρχε η ανάγκη για μια δομή για το σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, αλλά και με ευρύτερες αρμοδιότητες για τα θέματα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνίας. Για τον ίδιο λόγο, συστήθηκε και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Αποτυπώθηκε με αυτή την επιλογή η βαρύτητα που αποδίδει η κυβέρνηση στο ρόλο των νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της οικονομίας. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ευρυζωνικές υποδομές, η ανάπτυξη του κλάδου συνολικά, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, είναι πτυχές ενός συνεκτικού σχεδίου που
φιλοδοξεί να καταστήσει τον κλάδο ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης για την Ελλάδα. Στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού συγκροτήθηκε η Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν μπορούν να έχουν άλλες χώρες. Είναι η γεωστρατηγική της θέση. Η θέση η οποία βρίσκεται στο χάρτη. Η διασταύρωση τριών υπήρων. Η πύλη της Ευρώπης από πολλές αναδυόμενες αγορές. Μπορεί να καταστεί λοιπόν κόμβος. Το έχουμε πει πολλές φορές σε όλα τα επίπεδα. Αυτό για να μην είναι κλισέ όμως, για να μην είναι απλώς ένας τίτλος που βοηθάει εμάς τους πολιτικούς να βγάζουμε έτσι βαρύγδουπες ομιλίες και για να γίνει ουσία, για να μπορεί να καταστεί κόμβος η χώρα, πρέπει να αποκτήσει αξιόπιστα και υπερσύγχρονα δίκτυα. Να μπορούν και να γνωρίζουν οι επενδυτές ότι τα προϊόντα τους και οι υπηρεσίες τους θα διανεμηθούν στην ώρα τους και αξιόπιστα, να γνωρίζουν ότι μπορούν να έρθουν σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και να εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους, απολαμβάνοντας υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων σύνδεσης και βέβαια και μία σειρά άλλα προβλήματα τα οποία είναι δομικά στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική δημόσια διοίκηση πρέπει να ξεπεραστούν, αλλά αυτό εμπίπτει στη συνολική στρατηγική της προσέλκυσης των επενδύσεων. Ένας αξιόπιστος κόμβος, λοιπόν, που πρέπει να είναι η χώρα, μπορεί να είναι η χώρα και μπορεί αυτή η κεντρική στρατηγική να την οδηγήσει σε νέα ανάπτυξη, χρειάζεται αξιόπιστα και υπερσύγχρονα δίκτυα. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε. Αυτά έχουν καταγραφεί στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, στο κείμενο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, η οποία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της τελικής έγκρισης, προκειμένου να αποτελέσει τον οδικό χάρτη και το πλαίσιο αναφοράς για τις αλλαγές που χρειαζόμαστε. Εξειδικεύεται αυτή η στρατηγική σε τομείς παρέμβασης, ούτως ώστε να μπορέσουμε με ορίζοντα το 2021 να ενταχθούμε ξανά ως χώρα στον Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Χάρτη. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι και γι' αυτό το λόγο ακριβώς απαιτείται συντονισμός, σύγχρονες μέθοδοι σχεδιασμού και υλοποίηση των έργων. Η στρατηγική μας έχει φιλόδοξους μεν, αλλά πιστεύουμε απολύτως επιτεύξιμους στόχους. Επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται χαμηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη της διείσδυσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών πρέπει όλοι μαζί από κοινού, επαναλαμβάνω, θεμητά ο καθένας από τη δική του αφετηρία, να το δούμε, να το αναλύσουμε και να το συζητήσουμε ως μία μεγάλη δυνατότητα. Μία μεγάλη δυνατότητα να σχεδιάσουμε με τρόπο συγκροτημένο και συστηματικό το πώς η ελληνική οικονομία θα περάσει στην επόμενη φάση αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Jean-Claude Juncker, ανακοίνωσε το νέο όραμα για την Ευρώπη του 2025, γνωστό πλέον ως Gigabit Society. Ζητείται λοιπόν πραγματικά από την Ελλάδα να υπερβούμε τον εαυτό μας και να πιάσουμε κατευθείαν τους υψηλότερους στόχους. Εμείς, ως κομμάτι της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, θέλουμε να καλυφθεί το σύνολο της χώρας και του πληθυσμού με ευρυζωνικές υποδομές. Και αυτό δεν είναι ένας στόχος από μόνος του, είναι μία προϋπόθεση για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι, οι άλλοι πυλώνες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, να υλοποιηθούν και να τελεσφορήσουν. Δεν νομίζουμε ότι είναι ένας ουτοπικός στόχος, αντίθετα πιστεύουμε ότι είναι μονόδρομος το να το πετύχουμε αυτό, όπως μονόδρομος είναι και η συμμετοχή όλων των πολιτών στην ψηφιακή κοινωνία. Να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να απολαμβάνουν σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες με ίσους όρους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας, όπου μεγάλες περιοχές εκτός από γεωγραφική απομόνωση αντιμετωπίζουν πλέον και ψηφιακή απομόνωση. Ήδη οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης βρίσκονται σε εξέλιξη, που αφορούν τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση των κατοίκων των νησιών μας ή άλλων απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.
είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να εκφεύγει της προσοχής και της προτεραιότητας οποιασδήποτε πολιτικής ηγεσίας. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης, είναι ζήτημα δίκαιης ανάπτυξης. Οι σύγχρονες δικτυακές υποδομές είναι οι λεωφόροι ακριβώς που θα συνδέσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών με την ψηφιακή κοινωνία του αύριο και θα τους επιτρέψει να απολαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία. Για την επίτευξη των στόχων μας, επιδιώκουμε τη δημιουργία ενός σχήματος με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα αναπτύξει το δίκτυο οπτικών ινών ανοιχτής πρόσβασης σε όλη τη χώρα. Στοχεύουμε στη δημιουργία συμπράξεων και διατομεακών συνεργασιών, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μιλάμε μόνο για τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Όλοι οι κάτοχοι δικτυακών υποδομών είναι εν δυνάμει εταίροι σε αυτή την προσπάθεια. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η αξιοποίηση πάσης φύσεως υφιστάμενων υποδομών, οι συνέργειες και η χρήση τους είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη μείωση του κόστους για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών. Είναι, νομίζω, και ένα ζήτημα το οποίο έχει περάσει και στα βιβλία διδασκαλίας των οικονομικών πρώτου και δευτέρου έτους, ότι στις μεγάλες υποδομές είναι πάρα πολύ κρίσιμο η ανάπτυξή τους να γίνεται με όρους σχεδιασμού, διότι είναι ακριβώς πολυδάπανες υποδομές και πάρα πολλές φορές δεν αποτελεί οικονομικά ορθολογική επιλογή να αφήνεται απλώς να αναπτύσσονται τα μεγάλα, απαραίτητα και κοστοβόρα στην ανάπτυξή τους δίκτυα με όρους απλώς ανταγωνισμού. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο συμπέρασμα της οικονομικής επιστήμης, μια κρίσιμη αφετηρία για το σχεδιασμό πολιτικής, βεβαίως με άνοιγμα της αγοράς, αλλά με πρόνοια της συγκροτημένης πολιτείας και των φορέων της, ούτως ώστε και το σύνολο της χώρας και το σύνολο των πολιτών να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Είναι, νομίζω, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι καθοδηγούσα αρχή της πολιτικής, την οποία πρέπει μετά από διαβούλευση, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, και με τους φορείς της αγοράς και με τα κόμματα, να αναπτύξουμε. Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ενημερώσω πως σύντομα αναμένεται να καταθέσουμε στη Βουλή σχέδιο νόμου για την μείωση του κόστους ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών. Και βεβαίως θα ακολουθηθεί όχι η τυπική αλλά η ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης και νομίζω ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε και πρέπει και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε να έχουμε πάρα πολύ ευρείες συνενέσεις. Στα πλαίσια της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, εκτός από την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, είναι και η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ώστε να παρέχονται και στις επιχειρήσεις και στους πολίτες ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις, το λεγόμενο B2B, είναι η ανάπτυξη του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχευση στην ανάσχευση και αντιστροφή του brain drain. Όταν ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο και είχαμε τις πρώτες έτσι ενημερώσεις, βρέθηκα με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, τον Γιάννη Νταφίλη, όπου είχε μια αναλυτική παρουσίαση, επειδή έχει ξεκινήσει μια δουλειά εδώ και αρκετό καιρό πριν συγκροτηθεί το Υπουργείο, και ήταν ένα στατιστικό το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, η εικόνα μας ήταν ότι έχουμε και απασχολούμε αρκετούς ανθρώπους στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας. Το στατιστικό είναι αρνητικό. Είμαστε περίπου στο 1/3 του μέσου όρου της απασχόλησης, αν θυμάμαι καλά, 1,3 με 3,7 η σύγκριση του πόσο εργατικό δυναμικό απασχολείται σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει πραγματικά, νομίζω, να δουλέψουμε συστηματικά για να σκεφτούμε και να δουλέψουμε πάνω σε ιδέες οι οποίες αυτή την τάση, η οποία βεβαίως είναι απότοκο των προβλημάτων, των συνολικών που αντιμετώπισε η ελληνική οικονομία και της αδυναμίας της να απορροφήσει εργαζόμενους σε αυτό το τομέα όλα τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να εργαστούμε συλλογικά για να μπορέσουμε όχι μόνο να ανασχέσουμε, αλλά και να ανατρέψουμε την τάση του λεγόμενου brain drain. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας και ξέρετε, είναι και έτσι αδικία για την εθνική μας οικονομία, διότι οι άνθρωποι αυτοί μεγαλώνουν, ζουν, εκπαιδεύονται, δαπανούμε ως κοινωνία για να πάνε στο σχολείο τους, για να πάνε στο πανεπιστήμιο τους και άλλες οικονομίες εκμεταλλεύονται την υπεραξία, τη σημαντική, την οποία αυτοί οι άνθρωποι παράγουν. Είναι ένα συλλογικό κοινωνικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει να πέσουμε πραγματικά με τα μούτρα επάνω, να ψάξουμε να δούμε τρόπους που θα πείσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον τομέα αυτό να επιστρέψουν στη χώρα και να εργαστούμε όλοι μαζί για να την ανεβάσουμε επίπεδο. Επίσης, κομμάτι της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής είναι και η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού και ο συντονισμός των δράσεων για την διεύρυνση της χρήσης ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Η ψηφιακή πρόσβαση στην πληροφορία θα είναι σχεδόν αποκλειστική σε λίγο και είναι νομίζω μια υποχρέωση της πολιτείας να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να έχουν την εξοικείωση και την πρόσβαση σε αυτήν την τεχνολογία. Στο άλλος ένας πυλώνας της στρατηγικής μας είναι πάρα πολύ σημαντικός, νομίζω, η αλλαγή και ο εξυγχρονισμός του τρόπου σχεδιασμού και προμήθειας έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο δημόσιο, σε συνδυασμό κυρίως με ευέλικτες μεθόδους υλοποίησης που θα εστιάζουν στην παραγωγή αποτελεσμάτων. Η ευέλικτη μέθοδο υλοποίησης είναι κάτι πολύ κρίσιμο, διότι, εξ όσων γνωρίζω, έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου σχεδιάζονται έργα και μέχρι να τελεσφορήσουν και να ολοκληρωθούν καθίστανται ξεπερασμένα. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ούτως ώστε κάθε ευρώ που δαπανάμε να επιστρέφει στο δημόσιο, στον πολίτη, στην κοινωνία ως τέτοιο και ενδεχομένως πολλαπλάσιο. Μία από τις προτεραιότητες επίσης που έχουμε είναι η υλοποίηση του ΣΥΖΕΦΞΙΣ 2, η οποία επεκτείνει το δίκτυο του ελληνικού δημοσίου σε ένα σύνολο περίπου 35.000 σημείων με καθολικές και ποιοτικές υπηρεσίες. Το αναμενόμενο όφελος από την μείωση των επιμέρους τηλεπικοινωνιακών δαπανών στους χιλιάδες φορείς αναμένεται να είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς θέλω να ολοκληρώσω και να πω ότι δεν πρέπει συλλογικά, όχι εμείς ως κυβέρνηση, όχι το κόμμα το δικό μας, ούτε το κόμμα των συγκυβερνών. Αφορά νομίζω όλες τις πολιτικές δυνάμεις αυτή η προτεραιότητα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτός ο κλάδος να είναι άλλος ένας κλάδος αδιαφάνειας και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος. Άλλη μία πηγή περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων. Άλλος ένας κλάδος που αναπτύσσεται στρεβλά και με χρονοκαθυστέρηση. Καμία ιδέα δεν είναι για πέταμα. Πρέπει να απλώσουμε το διάλογο, να τον συστηματοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο μέσα στα πλαίσια της εθνικής ψηφιακής μας στρατηγικής. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή, είναι μια χώρα που ανακάμπτει μέσα από τις δυσκολίες της, αλλά σταθερά ανακάμπτει και νομίζουμε ότι οι νέες τεχνολογίες θα της δώσουν τη δυνατότητα να γίνει πρωταγωνιστής, μια σύγχρονη οικονομία που αναπτύσσεται δίκαια, να γίνει μια περιεκτική κοινωνία όπου κανείς δεν θα αποκλείεται από τις δυνατότητες που δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Μπορούν
οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα δίκτυα να γίνουν εργαλεία ανάπτυξης, δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Να γίνουν δηλαδή το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε στέρεα το μέλλον της χώρας και των επόμενων γενεών. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και θα είμαστε ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής πάντοτε παρόντες σε όλες τις πρωτοβουλίες διαλόγου και βεβαίως θα οργανώσουμε και εμείς από τη μεριά μας συστηματικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους, την κυβέρνηση, τα κόμματα, τους φορείς της αγοράς, τα ερευνητικά κέντρα και νομίζω ότι με το πνεύμα αλληλοκατανόησης και την προσέγγιση της κοινής στόχευσης μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει ώστε η χώρα να ανέβει γοργά τα σκαλοπάτια της ψηφιακής επανάστασης και να αποτελέσει αυτός ο κλάδος, το πιστεύω βαθιά, την ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης. Πόσο μπετώ ακόμα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.